Εκ νέου δημοπρασία για το δρόμο Εθνικής Οδού Άμφισσας Λιδωρικίου πραγματοποιείται προσεχώς. Πρόκειται για έργο συνολικού προϋπολογισμού 17 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο είναι ενταγμένο στο ΕΣΠΑ Στερεάς Ελλάδος. Ωστόσο, μέχρι και σήμερα είναι η τρίτη φορά που δημοπρατείται χωρίς τις προηγούμενες δύο να έχει ολοκληρωθεί. Πρόκειται για ένα έργο το οποίο ξεκίνησε το 2002, αλλά μετά τη δημοπράτησή του ενεπλάκησε δικαστικές διαμάχες μεταξύ των αναδόχων. Αυτό είχε σαν συνέπεια να εγκαταληφθεί το έργο, ενώ στη συνέχεια το 2006 δημοπρατήθηκε εκ νέου, αλλά το έργο δεν ολοκληρώθηκε. Ουσιαστικά πρόκειται για έργο το οποίο ξεκίνησε με τη λειτουργία των φυλακών Μαλανδρίνου, αφού προβλέπεται η κατασκευή νέων δρόμων κατά το μεγαλύτερο μέρος, με νέα χάραξη από την Άμφισσα προς το Μαλανδρίνο. Η δημοπρασία για την ανάδειξη αναδόχου θα γίνει στις 12 Απριλίου του 2011. Από την προσεχή Δευτέρα αναμένεται να μετατραπεί και το υπόλοιπο τμήμα της Ρήγα Φεραίου από Καλοκατρώνη έως Σερμού σε πεζόδρομο. Η Δημοτική Αρχή της Πάτρας θα τοποθετήσει απαγορευτικά κυκλειδώματα στο ύψος της Καλοκατρώνη ώστε να μην διέρχονται αυτοκίνητα και δίκυκλα. Ωστόσο, τα έργα πεζοδρόμησης δεν θα ξεκινήσουν άμεσα από τον εργολάβο του έργου. Για το θέμα αυτό, βέβαια, θα αποφασίσει εν καιρό η Δημοτική Αρχή. Με την πεζοδρόμηση του δεύτερου τμήματος της Ρήγα Φεραίου ολοκληρώνεται ένα δίκτυο πεζοδρόμων στο ιστορικό κέντρο της Πάτρας, που περιλαμβάνει τις οδούς Ρήγα Φεραίου, Παντανάσης, Γεροκοστοπούλου, Αγίου Νικολάου και Ηφαίστου. Το μέτωπο των φορέων που θα συμμετάσχει στις 23 Φεβρουαρίου στο άνοιγμα των διοδίων της γέφυρας συνεχώς πυκνώνει. Στον κατάλογο αυτών που στηρίζουν την κίνηση αυτή προστίθονται συνεχώς ονόματα, με πλέον ηχηρό αυτό του Δημάρχου Μεσολογγίου Παναγιώτη Κατσούλη. Η Δημοτική Τοπική Οργάνωση ΝΑΦΠΑΚ του Νέας Δημοκρατίας πραγματοποιεί την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας την Κυριακή 13 του μηνός και ώρα 11.30 το πρωί στο καφέ Ναυπακτιακών στην παραλία του Γρυμπόβου. Την εκδήλωση θα τιμήσει ως εκπρόσωπος του κόμματος και κεντρικός ομιλητής ο υπεύθυνος πολιτικής ευθύνης του τομέα δικαιοσύνης, βουλευτής νομού Ηλίας Κωνσταντίνος Τζαβάρας. Οι κινητοποιήσεις αποτελούν την αντίδραση του εμπορίου στις πρόσφατες εξελίξεις σχετικά με το νέο φορολογικό νομοσχέδιο. Κατεβάζουν τα ρολά τα εμπορικά καταστήματα στις 23 Φεβρουαρίου σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τις αλλαγές που επιχειρούνται από την κυβέρνηση τόσο στο φορολογικό νομοσχέδιο όσο και στον τρόπο λειτουργίας της αγοράς. Μετά από πολλή ώρη συζήτηση σε έκτακτη συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικής Νομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου, αποφασίστηκε να εγκριθεί η πρόταση του Προέδρου, του κ. Κροκίδη, για τριήμερο κινητοποιήσεων από τις 21 στις 23 Φεβρουαρίου, με αποκορύφωμα το κλείσιμο των καταστημάτων πανελλαδικά την Τετάρτη 23 Φεβρουαρίου. Έως τις 14 του μήνα συνεχίζουν την αποχή από τα καθήκοντά τους οι δικηγόροι όλης της χώρας, με εξαίρεση τους δικηγόρους της Αθήνας. Αντιδρούν σε ρυθμίσεις σχετικά με το άνοιγμα του επαγγελματός τους, ενώ αύριο Παρασκευή προγραμματίζουν συγκέντρωση στο κέντρο της Αθήνας και πορεία στη Βουλή.